Ζωή, επιτέλους συναντιόμαστε από κοντά. Επιτέλους, καιρός ήταν. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, με βρίσκεται στο γυμναστήριο στη δουλειά μου. Γίνεται ένας χαμός με το είσαι μαζί με το Γιάννη, δεν είσαι μαζί με το Γιάννη. Άλλοι λένε, κάνατε ένα διάλειμμα ότι μπήκε στο Survivor. Τι συμβαίνει ακριβώς? Έχω μπερδευτεί. Από την αρχή ξεκινώ να γελάω από ό,τι βλέπεις. Προσπαθώ να μην ασχολούμαι με όλα αυτά, γιατί αν καθίσω να ασχοληθώ θα κάνω κακό στη δική μου ενέργεια. Θα κάτσω να αποδείξω σε κανέναν το τι γίνεται με τον Γιάννη. Όσοι είναι φίλοι μας πραγματικοί και μας γνωρίζουν, ξέρουν ότι είμαστε μαζί 3 χρόνια. Υπάρχουν στιγμές που χωρίζουμε και τα ξαναβρίσκουμε όπως όλα τα ζευγάρια. Το πάρτι που διοργάνωσαν για τα γενέθλιά του φίλου του στη Χαλκιδική, εσένα δεν σε είδα στα πλάνα. Δεν σε είχαν καλέσει. Είχα δουλειά στην Αθήνα, αλλά τώρα αφού λείπει ο Γιάννης, το βρίσκω και λίγο άκυρο να εμφανιστώ εγώ. Και παρόλο που είναι φίλοι του, δεν σημαίνει ότι είναι και δική μου κολλητή φίλη. Κλαίνοντας κράτησε ότι σε σκέφτομαι και σε αγαπώ πολύ. Γιόλα. Είδαμε ότι στο πρώτο έπαθλο επικοινωνίας το έστειλε στο γράμμα στο οποίο συγκινήθηκε πάρα πολύ. Και εγώ συγκινήθηκα. Όταν τον είδες. Εννοείται. Η πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε. Δεν είχαμε άλλη ευκαιρία μέχρι τότε. Ήταν η πρώτη φορά που απευθυνόταν σε μένα. Οπότε συγκινήθηκα και εγώ με αυτό. Λείπεις πάρα πολύ σε όλους μας και σε περιμένουμε να επιστρέψεις. Στο δεύτερο έπαθλο επικοινωνίας πάω τώρα. Στο οποίο το βλέπει ο Γιάννης. Και σχολιάζει ότι έχει τόσους μήνες να σε δει, που έχει ξεχάσει πως είσαι, αλλά παραμένεις όμορφη. Αφού είδα τη ζωή και λέω, ξέχασα πως είμαι. Sorry, ζωή. Όμορφη μου φάνηκε, εντάξει. Είναι μια στιγμή που την περιμένω, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ και εμένα ο Γιάννης. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, γιατί είναι ο άνθρωπός μου. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί μπορεί να ακουστεί και αυτό ότι λέω ότι μου έχει λείψει, μπορεί να φανεί περίεργο και προκλητικό και αυτό, δεν ξέρω. Βλέπω ότι έχεις αλλάξει και τα μαλλιά σου. Τώρα. Ναι, ισχύει. Κάνω κάποιες αλλαγές με τα μαλλιά μου, γιατί έχω βαρεθεί γενικά χωρίς το Γιάννη εδώ στην Αθήνα. Οπότε ξεσπάω στα μαλλιά μου. Πώς θα την πάρει λες, την αλλαγή? Θα του αρέσει, είμαι σίγουρη. Πώς σου ανακοινώνει ο Γιάννης, τι σου λέει, θα πάω αγάπη μου στο Survivor? Έπεσε από τα σύννεφα. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Ότι εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα. Στην αρχή τρόμαξα λίγο, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι οι συνθήκες εκεί δεν είναι οι καλύτερες για τον Γιάννη, από το θέμα του φαγητού μόνο αν το πάρουμε. Οι επαφές του και οι συναναστροφές του είναι πολύ συγκεκριμένες, οπότε το να μένει με 11 άλλα διαφορετικά άτομα νομίζω ότι θα τον δυσκόλευε. Παρ' όλα αυτά έχω δει ότι έχει προσαρμοστεί μια χαρά και του ταιριάζει κιόλας. Σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν με τις 4.000 γυναίκες, αισθάνθηκες ότι μπορεί να ζηλέψεις τις κοπέλες που θα είναι στο παιχνίδι? Μου πέρασε λίγο, έκανα λίγο γκρινίτσα στην αρχή, αλλά εντάξει, δεν είναι. Είναι κάτι που αυτό το ξεπερνάς. Είναι η πρώτη ιδέα που μπορεί να σου μπει στο μυαλό, όμως μεταφεύγει. Γιατί όταν καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες εκεί είναι έτσι όπως είναι, δεν νομίζω τώρα να υπάρχει χρόνος και χώρος για να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Γενικά τον Γιάννη στο παιχνίδι, βλέπουμε όμως ότι τον έχουν, θα το πω απλά, στην μπούκα οι περισσότεροι. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους τους χαρακτήρες πρώτον. Δεύτερον, ο Γιάννης είναι πολύ αυθόρμητος και ίσως επειδή μπορεί να λέει τη γνώμη του, να έχει γνώμη για πολλά πράγματα τα οποία μπορεί και να μην χρειάζεται να έχει γνώμη, αυτό να τους κάνει τους άλλους να, ξέρεις, να έχουν μια έξαρση. Πεινάει και γκρινιάζει, ναι, γενικά και εγώ όταν πεινάω γκρινιάζω. Και μαζί όταν πεινούσαμε, γκρινιάζαμε και οι δύο. Ναι, μας πιάνει μια γκρίνια με την πείνα, η αλήθεια είναι. Το έχει αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα πήγαινα στο Survivor. Μαζί με τον Γιάννη? Ούτε μαζί, ειδικά μαζί με τον Γιάννη. Νομίζω ότι θα πεινούσα τόσο πολύ που θα είχα πιο πολλά νεύρα από τον Γιάννη. Συμπεριφορά του Αγγελόπουλου προς τον Γιάννη, πώς τη βλέπεις? Που ήταν και φίλοι κιόλας και ξαφνικά. Ο Αγγελόπουλος τα χωνεί στο Γιάννη. Μπορεί λίγο να με έχει εντυπωσιάσει και εμένα. Αυτή η σχέση δημιουργήθηκε μέσα στο παιχνίδι με τον Ντάνο. Ναι. Μου έχει κάνει και εμένα λίγο εντύπωση. Απλά δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Είδα μια διαφορά ξαφνική κι εγώ πάντως. Την παρατήρησα. Πιστεύεις ότι ο Ντάνος θα είναι ο νικητής που λένε ότι είναι το μεγάλο φαβορί? Δεν το πιστεύω απόλυτα εγώ αυτό. Πιστεύω ότι ο νικητής μπορεί να είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης, θα μπορούσες να πεις ότι είναι ο άντρας της ζωής? Θα σου πω ότι το έχω σκεφτεί απλά, ότι μπορεί και να είναι.
με οικογένεια θα δημιουργούσες μαζί του. Γιατί εντάξει, ο Γιάννης είναι και σε μια ηλικία που κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργήσει τη δικιά του. Είναι ο μόνος που θα έχω σκεφτεί ότι μπορεί να έκανα κάτι τέτοιο. Γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ και στην καθημερινότητά μας. Είμαστε και φίλοι, το έχουμε όλο το πακέτο. Αν τον είχα δίπλα μου, δεν ξέρω, χθες κάτι είπε. Αλλά να σου πω, είναι σαν τον Τζουράσικ, σαν τους δεινόσαυρους. Σιγά σιγά εξαφανίζονται. Δεν το διάσημο, δηλαδή. Εντάξει, δεν θυμίζετε για τη φίλια του παλιάρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης είναι πάρα πολύ ευφύης και εύστροφος. Απλά έχει ένα δικό του τρόπο και που μπορεί καμιά φορά να φαίνεται λίγο η σκέψη του. Ναι, επειδή είναι αυθόρμητο συμβαίνει αυτό. Μην μπερδεύουμε τον αυθορμητισμό με τη βλακεία ή τη χαζομάρα όμως. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ευφύης. Όπως βλέπετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, δίπλα μου υπάρχει μια άδεια καρέκλα και το νεράκι έχουμε βάλει εδώ, γιατί πάντα προσέχουμε τους καλεσμένους μας. Σε αυτήν εδώ λοιπόν τη θέση ήταν κανονισμένο να κάτσει μια γυμνάστρια, η οποία φέρεται, έτσι όπως δηλώνει η ίδια, να είναι η σύντροφος του Γιάννη Παλιάρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ έχουμε κανονίσει να έρθει καλεσμένη στην εκπομπή μας, η συγκεκριμένη κυρία εξαφανίζεται. Είδαμε μια Κατερίνα καινούριο να είναι έξαλλη στον αέρα της εκπομπής, να αναφέρει πως είναι η δεύτερη φορά που τη στείνεις. Καταρχήν να πω ότι ζήτησα συγγνώμη από την κοπέλα που με είχε προσκαλέσει στην εκπομπή, τη δημοσιογράφο που μπορεί να της δημιούργησε και πρόβλημα, που δεν το ήθελα, που πραγματικά αποκοιμήθηκα, είναι όπως τα είπα τα πράγματα. Προτιμήσα να πω την αλήθεια, γιατί σκέφτηκα πως είναι λάθος να φτιάξω μια ιστορία και να πω ψέματα. Είπα την αλήθεια. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Φυσικά και δεν μου άρεσε όλο αυτό που έγινε με την κενή καρέκλα και το βίντεο αυτό. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν το μετάνιωσα που δεν πήγαν τέλει. Θεωρώ ότι από ό,τι κατάλαβα με την εισαγωγή που έκανε μετά από αυτό που συνέβη, κατάλαβα ότι τελικά θα πήγαινα στην εκπομπή για να ερωτηθώ πάλι για πράγματα για το Γιάννη. Που δεν είναι κακό, είναι απολύτως φυσιολογικό να με ρωτήσουν για το Γιάννη. Απλά είχα ξεκαθαρίσει ότι αν πάω στην εκπομπή, επειδή μου είχαν πει ότι θέλω να κάνω γυμναστική, ότι δεν θέλω να τον μπερδέψω αυτό με το Γιάννη, με το κομμάτι της σχέσης μου. Και μου είχαν πει ναι, και από ό,τι άκουσα μετά με αυτό το βίντεο με την κενή καρέκλα, άκουσα ότι είπαμε ότι θα κάναμε και γυμναστική, κάτι τέτοιο, σαν να είναι παρένθεση. Θα έδειχνες και τη δουλειά σου. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό με ενόχλησε και ήταν σαν να απαλλάχτηκα και από αυτό που μου είχε δημιουργήσει ότι δεν πήγα, απαλλάχτηκα από αυτές τις τύψεις, ας πούμε. Την επόμενη ημέρα όμως, μετά την απάντησή σου, με αυτή που έδωσε ότι σε πήρε ο ύπνος, είπαν ότι αυτά που λες είναι δικαιολογίες και ότι θα πρέπει να είσαι πιο υπεύθυνη. Αυτό δεν το διάβασα. Ήταν την επόμενη μέρα. Ναι. Μετά την απάντησή σου. Ισχύει ότι θα έπρεπε να είμαι πιο υπεύθυνη, απλά τελικά έχουν απόλυτο δίκιο που δεν πήγα και για να τα πούν όλα αυτά. Απλά επειδή κατάλαβα, σου ξαναλέω, ότι τελικά δεν με ήθελαν για τη δουλειά μου, κάνω το σταυρό μου που δεν πήγα. Σε αυτούς που λένε ότι η Ζωή Τζάνι εκμεταλλεύεται το όνομα του Γιάννη Παλιάρα για λίγη δημοσιότητα, για λίγα λεπτά δημοσιότητας, τι θα απαντήσεις, τι απαντάς? Αυτό το θεωρώ πολύ άδικο. Με στεναχωρεί το γεγονός να πιστεύουν έτσι. Δεν έχω προσπαθήσει να εκμεταλλευτώ κάτι, το γνωρίζει ο ίδιος ο Γιάννης. Οπότε δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν άλλον τίποτα. Ο ίδιος ο Γιάννης γνωρίζει ποια είμαι και τι είμαι. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω. Με στεναχωρεί μεν, αλλά δεν θα κάτσω να ασχοληθώ κιόλας. Δε, γιατί ο σύντροφος μου ξέρει ποια είμαι και τι κάνω και πώς κινούμαι γενικότερα.